υπάλληλοι στο δημόσιο, τους οποίους δεν μπορείτε να προσλάβετε. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αλήθεια. Κύριε Παπαδημούλη, ο κύριος Τσίπρας δεν μίλησε στη Θεσσαλονίκη για 300.000 θέσεις στο δημόσιο. Όχι, δεν στο μίλησε. Δημόσιο. Όχι στο δημόσιο. Αλλά πού? Μίλησε για ένα πρόγραμμα δημιουργίας 300.000 θέσεων στον ιδιωτικό τομέα. Και στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο πώς το δε ζάπιο, κύριε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επειδή έχετε επιλεκτική όχι, μνήμη, ένα, ο κύριος Σαμαρά είχε 600.000 θέσεις. Εσείς λοιπόν περιοριστήκατε στο μισό μου, λέτε τώρα. Μου λέτε στο δημόσιο πόσες από 300.000 θέσεις θα έχετε. Πόσο θα αναπτύξετε το κρατικό τομέα. Πόσες φορές μιλήσατε εγώ και εσείς προσωπικά για νέες αποκρατικοποιήσεις. Πόσες φορές ο κύριος. Να το ολοκληρώσω τις ερωτήσεις. Ο κύριος Λαφαζάνης μίλησε για μονομερή διαγραφή του χρέους τελευταία φορά χθες. Έχω το έγγραφο μπροστά μου. Όλα αυτά, κατά την άποψή σας, συνιστούν βιώσιμο πρόγραμμα στον 21ο αιώνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή επαναφορά της Ελλάδας στη δεκαετία του 60 και του 70. Κύριε Παπαδημούλη, απαντήστε. Θα γίνουν μονομερείς κινήσεις από την πλευρά σας? Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ότι εμείς δεν επιδιώκουμε μονομερείς ενέργειες για το θέμα του χρέους. Με ουσιαστική διαπραγμάτευση θα διεκδικήσουμε ελάφρυνση δραστική του χρέους. Με συγχωρείτε, αλλά ο κύριος Λαφαζάνης έχει πει ότι μπορεί να γίνουν μονομερείς κινήσεις. Ο κύριος Λαφαζάνης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, είναι κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που σέβεται και στηρίζει τη συλλογική μας γραμμή. Τη συλλογική μας γραμμή. Και να σας πω κάτι, κυρία Σαράφογλου. Να σας πω κάτι. Ακούστε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά. Και με μια διαφορά μεγαλύτερη από αυτή που είχε στις ευρωεκλογές. Καλά, μην παίρνετε και όρκο. Λοιπόν, χωρίς αλαζονία, χωρίς επανάπαυση, με ανοιχτό πνεύμα, εμείς διεκδικούμε αντιπαράθεση ουσίας, όχι εμπόριο μίσους και φόβου, και αρνούμαστε και τη διαστρέβλωση, τα οποία αρνούμαστε να μας καλείτε συχνότερα. Θα σας καλούμε συχνότερα. Να σας λύνουμε τις απορίες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω να πάρα πολύ. Να σας πω και κάτι ακόμη. Επειδή και παρακολουθώ και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η πλειοψηφία των μεγάλων τηλεοπτικών μέσων είναι φιλοκυβερνητικά. Αλλά αυτή την απόλυτη φιλοκυβερνητικότητα σχεδόν όλων των μεγάλων εσείς μέσων τώρα, ενημέρωσης συγγνώμη, κύριε Παπαδημούλη, στην Ελλάδα, φιλοξενούμενος εδώ θεωρώ, ναι. Και εσείς μας λέτε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ελληνική πρωτοτυπία. Πραγματικά νομίζω ότι αδικείτε τον εαυτό σας αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν αδικώ είστε προσκεκλημένος εδώ απόψη στο δελτίο, μιλάτε αυτό, να πτήσετε. Και αυτό δεν μου επιτρέπει να κάνω κριτική. Μα με συγχωρείτε, αναπτύσσετε τις απόψεις σας εδώ, μιλάτε, τοποθετήσετε και λέτε. Δεν μπορώ πράγμα. Να λέω και πράγματα που είναι ενοχλητικά. Ναι, αλλά θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί, δηλαδή εσείς, αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω, κυρία Σαράφογλου, ότι τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα στην Ελλάδα και λόγω δωρεάν τηλεοπτικών αδειών είναι άκρος φιλοκυβερνητικά και συχνά πολύ αντισύριζα. Το ΜΕΓΑ, για να είμαι δίκαιος, το τελευταίο διάστημα προσπαθεί ας να είναι λιγότερο αντισύριζα από ό,τι παλιά. Παπαδημούλη, περί δημοσιογραφίας και τηλεοπτικών μέσων και ποιοι στηρίζουν κόμματα και ποιοι όχι, γιατί νομίζω ότι αυτή θα είναι ατέρμονη καταρχάς η συζήτηση και πάντως, θα μας να το πω διαφορετικά, κυρία που... Σαράφογλου, για να γίνει κατανοητό. Τα κόμματα δικαιούνται και οφείλουν να έχουν κομματική γραμμή. Τα μέσα ενημέρωσης όχι. Φυσικά, σε αυτό συμφωνούμε, αλλά συμβαίνει και από την άλλη πλευρά, κύριε Παπαδημούλη. Θα μπορούσατε να το δείτε και αυτό κύριε κάποια Παπαδημούλη, στιγμή. Με συγχωρείτε, αλλά δεν στηρίζουν όλα τα μέσα εγώ και τα θέματα. Εγώ συνυπογράφω ό,τι λέτε, αλλά σας υπενθυμίζω ότι ως κόμμα έχετε προσυπογράψει διεθνή παραδείγματα όπως τη Βενεζουέλα, που δεν υπάρχουν καν μη κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελάτε, κύριε Λένδη, δεν το κάνετε αυτό. Κύριε Παπαδημούλη, θέλετε να αναφέρουμε κομματικά μέσα ενημέρωσης τώρα? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα επανέλθουμε σίγουρα σε επόμενη συζήτηση.